εμπειρία πρωτόγνωρη. Ήταν ένας κήπος διαφορετικός που τον προσεγγίζει κανείς με τρόπους που είναι λίγο μουδιασμένοι κανονικά και που χάρη σε αυτές τις σχεδιαστικές προσεγγίσεις ξεκλειδώνουν αυτοί οι τρόποι και μας επιτρέπουν τελικά να χαρούμε πολύ περισσότερο. Υποδεχτήκαμε τον Φάρο Τυφλών, μια ομάδα περίπου 20 ατόμων, για μια βόλτα στον Εθνικό Κήπο. Η βόλτα αυτή έγινε στα πλαίσια του μηνιαίου προγράμματος που έχουμε στο Μουσείο Μπενάκη και έχει το γενικό τίτλο «Βλέποντας με τις αισθήσεις». Προτιμώ το σημερινό να μην το πω εργαστήριο, αλλά βόλτα. Προσπαθήσαμε να μην ακολουθήσουμε τις αφηγήσεις που ακολουθούν συνήθως οι ξεναγοί. Δηλαδή δεν ήταν ένα πρόγραμμα ξενάγησης, ήταν ένα πρόγραμμα βιωματικό. Εστιάσαμε στην άμεση εμπειρία και όχι τόσο πολύ στην ιστορία του κήπου. Ο πρώτος σταθμός έγινε κάτω από ένα μαύρο έλεδο, στη σκιά του, όπου και οι συμμετέχοντες μπορούσαν να εξαπλώσουν ή να καθίσουν, να πιάσουν κάποιους οπτικούς χάρτες που είχαν να κάνουν με τη διαδρομή. Και να προετοιμάσουν λίγο το σώμα τους, ώστε να μπορέσουν να κινηθούν μέσα στον κήπο και να τον απολαύσουν, ας το πούμε. Οι άνθρωποι του κήπου είχαν έτσι την ευγενή καλοσύνη να μας ανοίξουν ένα κομμάτι που δεν ανοίγει στους πολίτες. Είναι το κομμάτι του φυτωρίου, από όπου γεννιούνται τα φυτά που φυτεύουν στα διάφορα παρτέρια. Είχαν επιλεχθεί κάποια από τα φυτά για να μπορέσουν να τα αγγίξουν. Η επιλογή των φυτών έγινε με βάση τη διαφορετικότητα της υφής και της αίσθησης που έχουν στην αφή. Και η τρίτη στάση έγινε στο Ισπανικό Αναβρυτήριο του κήπου, έναν πολύ όμορφο χώρο, όπου είχαν τοποθετηθεί και διάφορες μυρωδιές. Το κάθε ζευγάρι μπορούσε να κινηθεί μέσα σε αυτό και να το ανακαλύψει κάπως με διάφορους τρόπους. Ερχόμενε τακτικά εδώ στο κήπο. Παρόλα αυτά που ερχόμενε συνέχεια, είτε βρήκα σημεία τα οποία περάσαμε σε σημεία τα οποία δεν είχα ξαναπατήσει ποτέ. Και μάλιστα ήταν φανταστικό. Βλέπεις καινούργια πράγματα από βλάστηση δέντρων, ακούσματα πουλιών, μυρωδιές. Κάτι που πρώτη φορά το συναντάς. Η εναλλαγή της του ήχου ήταν φανταστική. Εκεί που είχε λίγο φασαρία, εκεί είχε ηρεμία, λίγο αυτό. Δίνει μεγάλη ανακούφιση ψυχική, ευεξία, ικανοποίηση. Για μένα έχει ενδιαφέρον κανείς να κινείται μέσα στον κήπο και να έχει στο μυαλό του πολύ συχνά όλες αυτές τις σκέψεις που κάνουν το περπάτημα μια έτσι πράξη, θα έλεγα, πολύ χαλαρή, ψυχαγωγική, φιλοσοφική. Οπωσδήποτε στους στόχους μας είναι να συνεχίσουμε να το προσφέρουμε και σε μη εμποδιζόμενους επισκέπτες, ακριβώς για αυτή την χαρά της πολυαισθητικής εμπειρίας, η οποία είναι κάτι μοναδικό και πιστεύουμε ότι πολλαπλασιάζει κυριολεκτικά τις αφορμές που κάποιος μπορεί να έχει για να έρθει να δει το Μουσείο Μπενάκη ξανά και ξανά.